αρκετά ήταν τα πρόσωπα από το χώρο της showbiz που κατέβηκαν υποψήφια στις εκλογές, ενώ κάποια από αυτά κατάφεραν να μπουν στη Βουλή. Ο Παύλος Χαϊκάλης σήμερα έχει κάθε λόγο να χαμογελά, αφού στην πρώτη του προσπάθεια εκλέγεται με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο στο υπόλοιπο Αττικής, στο συνδυασμό του Πάνου Καμένου. Εκείνο που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να κοιτάζω τους νέους στα μάτια, να με κοιτάζουν οι νέοι στα μάτια, να πάρουμε την νεολαία και να τους πούμε ότι μπορείς, ότι έχεις δύναμη, να αξιοποιήσουν το δυναμικό της χώρας, να δώσουμε ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους, πιστεύω στους νέους ανθρώπους. Εκλέγεται και ο συνάδελφός του Παύλος Κοντογιαννίδης στη Β' Αθηνών, με τον ίδιο συνδυασμό, με περίπου 6.063 σταυρούς, και είναι έτοιμος και αυτός για δουλειά. Είναι ένα συνέστημα πρωτόγνωρο για μένα. Είναι έως και συγκινητικό, θα έλεγα. Είναι μεγάλη ευθύνη. Συνάνθρωποι σου να σε επιλέγουν να τους εκπροσωπήσεις μέσα, ξέρω κι εγώ, στην κοιτίδα της Δημοκρατίας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης εκλέγεται στη Β' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία με περισσότερους από 8.500 ψήφους. Όπως με στήριξε ο Άδωνης στα πρώτα μου βήματα τηλεοπτικά που ήταν πάρα πολύ δύσκολα για μένα, έτσι εγώ θα είμαι μαζί του σε οτιδήποτε με χρειαστεί. Προσπαθώ να ανταποκρίνομαι κάθε φορά στο δικό του κάλεσμα, τίποτε άλλο. Και είμαι εκεί, να είμαι εκεί, όπως και όλοι. Όλες οι σύζυγοι και όλοι οι σύζυγοι για το σύντροφό τους. Στη λίστα των ηθοποιών που τα κατάφεραν είναι και η Ελένη Γερασιμίδου στη Θεσσαλονίκη με το ΚΚΕ. Την μοναδική έδρα του συνδυασμού του Πάνου Καμένου στην Αλφα Αθηνών πήρε η Έλενα Κουντουρά με 8.141 σταυρούς. Και η αθλητικογράφος Άννα Καραμαλή μπαίνει στη Βουλή αφού κατάφερε να συγκεντρώσει 6.548 σταυρούς με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Γρηγόρης Ψαριανός με τη Δημοκρατική Αριστερά είναι εντός Βουλής με πολύ μεγάλο ποσοστό και ο Τέρενς Κουίκ μπαίνει για πρώτη φορά στη Βουλή με το κόμμα του Πάνου Καμένου και τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Εντός Βουλής ακόμα ένας δημοσιογράφος, ο Γιώργος Βαρεμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ετελοκαρνανία. Η Μέρη Βιδάλη από την πλευρά του Πασόκ δεν εκλέγεται στο υπόλοιπο Αττικής, όπως επίσης και ο Γιάννης Βούρος, ο οποίος ήταν στην προηγούμενη Βουλή. Εκτός μένουν η Βάνα Μπάρμπα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο Κώστας Μπίγαλης και ο Νεκτάριος Φυράκης, αφού το λαός δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραμέρος, που ήταν υποψήφιος με τους οικολόγους, δεν τα κατάφερε, αφού το κόμμα του δεν μπήκε ούτε αυτό στη Βουλή. Στην πρώτη του προσπάθεια, ο ηθοποιός Ρένος Χαραλαμπίδης έμεινε εκτός Βουλής, που ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Τα νέα δεν ήταν καλά για την Άτζελα Γκερέκου, που τελικά δεν κατάφερε να επανεκλεγεί στην Κέρκυρα. Στην πρώτη του απόπειρα εκλέγεται και ο Γιώργος Κυρίτσης, που έβαλε υποψήφιο στο νομό Τρικάλων μαζί με τη Δημοκρατική Αριστερά.